Σε άλλο βίντεο είχαμε δείξει την Sapphire VaporX R9276. Αυτή εδώ πέρα είναι η Toxic. Πρόκειται για μια υπερχρονισμένη έκδοση με πιο, ας το πούμε, που απευθύνεται σε πιο απαιτητικούς gamers. Οι τιμές βεβαίως μιας R9276, μιας Radeon R9276, ξεκινούν από τα 199 ευρώ. Η συγκεκριμένη κοστίζει κάτι παραπάνω, αλλά όπως είπα, πρόκειται για μια εργοστασιακά υπερχρονισμένη έκδοση με ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα ψύχρησης που απευθύνεται σε περισσότερο απαιτητικούς χρήστες. Αν και αλλάζουν τα χρώματα εξωτερικά, επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε περίπου με τα ίδια χαρακτηριστικά που είχαμε δει και στην VaporX. Έτσι, έχουμε HDMI High Speed καλώδιο στο εσωτερικό στη συσκευασία, περιλαμβάνεται 2 GB μνήμης GDDR5, είναι overclocked. Έχουμε Tri-X Triple Fan εδώ πέρα. Το σύστημα ψύχρησης είναι διαφορετικό. Φυσικά η GPU κάνει χρήση της αρχιτεκτονικής Graphics Core Next. Είναι UEFI compatible και διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά toxic, για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Αυτό είναι το case. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κρύβει η συσκευασία. Να δούμε λίγο και τα specifications εδώ, τις προδιαγραφές. Πολύ ωραία. Εδώ βρίσκεται η Toxic, ιδιαίτερα εντυπωσιακή, όπως μπορείτε να δείτε, αρκετά μεγάλη σε μήκος. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή, πραγματικά. Βλέπω και πίσω εδώ πέρα έχει backplate, πάρα πολύ καλοσχεδιασμένη η κάρτα. Θα το δούμε σε λίγο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ, σε αυτό το σημείο. Εδώ έχουμε το οποίο περιλαμβάνει τα εξής. Έχουμε το CD με τους drivers και ένα αυτοκολλητάκι για να κολλήσετε στο case σας εφόσον το θέλετε. Έχουμε καλώδιο HDMI 1,8 μέτρων. Ένα οδηγό γρήγορης εκκίνησης σε διάφορες γλώσσες. Μπορείτε, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, να πάρετε μια ιδέα για το πώς πραγματοποιούνται οι συνδέσεις. Έχουμε μια εύκαμπτη γέφυρα Crossfire. Δύο καλώδια από τετράπινο Molex σε εξάπινο PCI Express. Αν δεν έχετε διαθέσιμα εξάπινα στο τροφοδοτικό σας, αυτά τα δύο καλώδια θα σας βοηθήσουν. Ένα VGA σε DVI adapter. Εδώ πέρα έχουμε διάφορες πληροφορίες για την εταιρεία και εδώ πέρα ένα φυλαδιάκι, το οποίο σας δίνει ένα σχετικό κωδικό για να γίνετε χρυσό μέλος στο κλαμπ της εταιρείας και να λάβετε μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς, να κερδίσετε διάφορα πώς λένε, δωράκια. Αυτά. Και πάμε να δούμε και την κάρτα γραφικών, η οποία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Αυτή εδώ είναι.
Είναι σαν να έχει πάρει κάποιος το σύστημα VaporX της που είδαμε σε άλλο βίντεο και να έχει προσθέσει επιπλέον πάχο στην ψύχτρα αλλά και αρκετά περισσότερο μήκος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα τα heat pipes έχουν αυξηθεί. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η Toxic R9276 της Upfire. Όπως μπορείτε να δείτε, το σύστημα ψύξης είναι αρκετά πιο μεγάλο μεγέθους από αυτό που συναντήσαμε στην VaporX. Μοιάζει σαν να είναι η εξέλιξή του. Βεβαίως η κάρτα γραφικών είναι συγκεκριμένη, απευθύνεται σε πιο απαιτητικούς χρήστες από αυτούς της VaporX. Είναι υψηλότερα χρονισμένη από την κάρτα γραφικών που είδαμε σε άλλο βίντεο της Sapphire. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με, όπως μπορείτε να δείτε, με πάλι με δύο ψύχτρες, χωρίζονται σε δύο τμήματα στο σύστημα ψύξης. Ωστόσο, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία παχύτερη, πιο μεγάλου μεγέθους ψύχτρα που ψύχει τα chips της μνήμης αλλά και την GPU. Και εδώ πέρα η επέκτασή της είναι αρκετά πιο μακριά από αυτή που συναντήσαμε στην VaporX. Εδώ επίσης έχουμε να κάνουμε με 5 heat pipes, 3 καταλήγουν στο σύστημα ψύξης εδώ που βρίσκεται πάνω από το σύστημα τροφοδοσίας και 2 καταλήγουν στην ψύχτρα που ψύχει τα chips της μνήμης και την GPU. Αυτή εδώ πέρα οι 2 σίγουρα είναι heat pipes των 8 mm. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η θαλάμη εδώ πέρα αυτού του heat pipe. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, είναι αρκετά μεγαλύτερο σε μέγεθος. Μπροστά ωστόσο καταλήγουν 2 heat pipes, εδώ είναι μία απόλυξη και ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω αν είναι φανερό, βρίσκεται η άλλη εδώ. Έχουμε 2 heat pipes λοιπόν, πιθανότατα των 6 mm για τη συγκεκριμένη ψύχτρα. 5 λοιπόν τα heat pipes, 3 προς τα εδώ προς το σύστημα τροφοδοσίας και 2 προς το υπόλοιπο τμήμα του. Εδώ έχουμε ακριβώς την ίδια διάταξη εξόδων, DisplayPort 1.2, πλήρους μεγέθους, HDMI, DVI-I και DVI-D, Dual Link. Στο πάνω μέρος, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε ακριβώς τους 2 6-pin PCI Express connectors που είχαμε συναντήσει και στην έκδοση VaporX. Όπως μπορείτε να δείτε, σε αυτό εδώ το σημείο η ψύχτρα κουμπάει στα chips της μνήμης. Κάτω από εδώ βρίσκεται, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, και η GPU ακριβώς κάτω από εδώ. Είναι μια αρκετά μεγάλου μήκους κάρτα γραφικών, περίπου 31 με 32 εκατοστά. Καλό θα ήταν λοιπόν όσοι θέλετε να αποκτήσετε να κάνετε μια σχετική μέτρηση στο key σας για να δείτε αν χωράει. Φυσικά είναι dual slot. Στο πίσω μέρος, όπως μπορείτε να δείτε, είναι αρκετά φροντισμένο το σύστημα ψύξης, διαθέτει και backplate για ακόμα καλύτερη απαγωγή της θερμότητας. Βοηθάει ιδιαίτερα, βεβαίως βελτιώνει και την εμφάνιση κάρτας γραφικών, ωστόσο ο ρόλος του είναι για να υποβοηθήσει το σύστημα ψύξης. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, έρχεται σε επαφή με διάφορα στοιχεία που αφορούν στο σύστημα τροφοδοσίας. Τρεις αρεμιστήρες στο σύστημα ψύξης της Toxic R9276. Οι δύο ακριανοί είναι μεγαλύτερες διαμέτρου από το κεντρικό. Όσον αφορά στην GPU, και αυτή βασίζεται, όπως είπαμε, στον πυρήνα Pitkin που τροφοδοτούσε την 7870 πέρσι. Συνεχίζει βεβαίως να την τροφοδοτεί. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα chip των 28 νανομέτρων. Η αρχιτεκτονική της GPU είναι η γνωστή Graphics Core Next. 1280 είναι stream processors που διαθέτει στο εσωτερικό. Το memory interface είναι 256 bit
και η μνήμη χρονίζεται στα 6.000 MHz, ενώ η GPU στα 1.100 MHz, που με boost φτάνει τα 1.150. Αυτή λοιπόν είναι η Toxic R9-270X της Sapphire. Πολύ σύντομα θα έχετε δυνατότητα να διαβάσετε σχετικό review στο gigahertz.gr.